Γιατί δεν μας επιτρέψατε να παρευρισκόμαστε μέσα στη συνεδρίαση για να δείξουμε σάμπιλα θέματα και να μην υπάρχουν προβλήματα. Σε μία ανοιχτή συνεδρίαση του Ελληνικού Συμβουλίου, όπως υποστήριξε και ο κ. Σταθμικός, γιατί μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί για αυτά σοβαρά ζητήματα που έχουν στη Μαρίνα, δικαιούνται και ο κόσμος που γνωρίζει με ένα πράγμα. Δεν είναι ειδικό σα. Ακούσατε. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τα θέματα της ημερήσιας διάθεσης. Εάν δεν τα γνωρίζετε τα θέματα, να σας πω ότι αποκλειστικό και μοναδικό θέμα σήμερα της ημερήσιας διάθεσης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΣ ΕΠΕ ήταν η τροποποίηση του καταστατικού, του υφιστάμενου καταστατικού, έτσι ώστε αυτό να προσαρμοστεί στα προβλεπόμενα από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, που η προθεσμία αυτή είναι για την προσαρμογή δηλαδή μέσα στις 31 Δεκάτου του 2009. Ήταν μέσα στις 31 Δεκάτου του 2008, παρετάθηκε μέσα στις 31 Δεκάτου του 2009 και έτσι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίαζε. Σημειώστε, το Διοικητικό Συμβούλιο ανωνύμου εταιρείας, όχι νομικού προσώπου ή Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημαρχιακή Επιτροπή, και οι ανώνυμες εταιρείες διέπονται από συγκεκριμένους νόμους, συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες κανονιστικές διατάξεις. Εκ του γεγονότος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο θεώρησε στην πλειοψηφία του και ο κ. Πατρικός, που είπατε, το έβαλε ο άνθρωπος ερωτηματικά εάν μπορεί να μπει αυτό ή όχι, κατέληξε στο ότι είναι θέματα μιας ανώνυμης εταιρείας η οποία αποφασίζει ότι πρέπει να λειτουργήσει έτσι. Και έτσι λειτουργήσει. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση, μην στεναχωριέστε. Ό,τι θέμα υπάρχει και νομίζετε ότι πρέπει να συζητηθεί, κάντε λίγη υπομονή. Θα σας ενημερώσω σήμερα, αν θέλετε, για το τι περιλάμβανε οι τροποποιήσεις αυτές. Και στο επόμενο διάστημα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτή θα είναι στη διάθεσή σας να πείτε οτιδήποτε. Και εσείς, βέβαια, να γράψετε να πείτε οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν θα γράψουμε και θα πούμε οτιδήποτε μετά από τις δικές σας ρυθμίσεις και απαντήσεις. Υπήρχε σήμερα από τη συμπαράταξη ελπίδας επιστολή δελτίου τύπου που ζητάνε να διελευκαθούν και να απαντηθούν τα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα διαχείρισης που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα για τη Μαρίνα. Βοά ο τόπος, μάλιστα ο κ. Μιλωνάς ζήτησε να παραιτηθεί ο Δήμαρχος και ο κ. Καταζή. Και από την άλλη πλευρά είναι και ένα αίτημα και από την υπόλοιπη μειοψηφία να μπει και ο κοτός λογιστής. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αυτό. Δεν θα μπορούσε στις ημέρες συνεδρίας. Αυτή τώρα θα είναι μια απάντηση που θα μας δώσετε σε ό,τι ερώτημα κάνουμε, διότι τα τελευταία μισό λεπτό το Δημοτικό Συμβούλιο είχε υποθεί ότι το θέμα θα πάει προς την πλευρά της διελεύθερης, θα υπήρχαν απαντήσεις, δεν έγινε καν αυτό μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια και η μειοψηφία θέτει ζητήματα εισαγγελέα, παρέμβαση εισαγγελέα και η κοινωνία έχει τις απορίες στην Δημαρχία, γιατί δεν απαντάτε επί της ουσίας. Αυτό το είναι. Θεωρείτε τον ομιλούντα από αυτούς που φοβούνται τον έλεγχο του οποιοδήποτε οργάνου θεσμοθετημένου της πολιτείας, θεωρείται ότι ο Μιλόν, που επανειλημμένως έχει τονίσει ότι το ζήτημα της διαφάνειας, τη διαχείριση του δημοτικού χρήματος, το οποίο σέβεται ως πόριο οφθαλμού, το οποίο κατάφερε να αυξήσει σε 3 χρόνια μέσα και να αξιοποιήσει από την των δημοτών, μπορεί να φοβηθεί ή να αρνηθεί την οποιαδήποτε πρόταση για οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Δουλειά, από τη φίλη του δημοσιογράφου, για να μην αποφύγουμε στην κυρία Δουλειά, και αυτά είναι 3. Πρώτον, τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Δεύτερον, σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας όπως προβλέπει το καταστατικό που καταργείται. Τρίτον, διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου δημοσίευση του νέου καταστατικού της επιχείρησης και από εκεί και ύστερα όλα παίρνουν τον δρόμο τους. Yeah.